ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος πανηγυρίζει την άνοδό του στη Super League. Ένας εκ των πρωταγωνιστών της φετινής πορείας είναι ο Αλέξανδρος Γκαλίτσιος και μιλά στην κάμερα του Gazeta TV για τον θρίαμβο της βολιώτικης ομάδας. Look deep into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a sudden gaze and leave behind. Αλέξανδρε, η πολυπόθετη άνοδος στη Super League ήρθε. Ποια είναι τα πρώτα συναισθήματα? Είναι πολύ όμορφα. Από την αρχή της χρονιάς δουλέψαμε πάρα πολύ για να καταφέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όλοι οι παίχτες το πιστέψαμε από την αρχή. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τρία παιχνίδια πριν το τέλος έχουμε καταφέρει να είμαστε στη Super League. Δύσκολα ή εύκολα? Βέβαια τη διαφορά ασφαλείας κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ναι, θεωρώ ότι κάναμε έναν εξαιρετικό πρώτο γύρο, ο οποίος μας έδωσε τη διαφορά. Αλλά στο δεύτερο γύρο, όταν ήρθαν και τα δύσκολα αποτελέσματα, οι ήττες, ήμασταν όλη η ομάδα δεμένη. Ποτέ δεν αμφισβητήσαμε αυτό που πιστεύαμε. Και καταφέραμε και μέσα από τις ήττες να δείξουμε αντίδραση, γιατί ίσως άλλη ομάδα να μην έδειχνε αντίδραση εύκολα στις τρεις συνεχόμενες ήττες. Και καταφέραμε να είμαστε σε μεγάλη κατηγορία. Ο ρόλος του προπονητή στην ομάδα? Είναι καθοριστικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν κοιτάξει το βιογραφικό του, έχει σπουδάσει πάνω σε ψυχολογία αθλητή, πάνω σε τακτική, σε όλα. Είναι ένας ήρεμος άνθρωπος, τα βοητήρια μας έδινε την ηρεμία του. Δουλεύαμε πάρα πολύ τακτική και πάνω στον αντίπαλο όλη τη βδομάδα και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άνοδο. Η Football League είναι ένα πρωτάθλημα πολύ δύσκολο. Όσες ομάδες συμμετέχουν σε αυτό, πραγματικά και οι ποδοσφαιριστές στις δηλώσεις τους αυτό λένε. Θα μου πεις, τι είναι αυτό που κρίνει τελικά την άνοδο, τι είναι αυτό που δίνει το εισιτήριο της άνοδος σε μια ομάδα, τι πρέπει να έχει μια ομάδα για να πανηγυρίσει το εισιτήριο αυτό, θεωρώ κατάκτηση ότι του. Το πιο δύσκολο πράγμα σε μια ομάδα είναι να έχει οργάνωση. Ο Βόλος από την αρχή βάδιζε σε πρότυπα Super League, αυτό καταφέραμε να ανέβουμε στην Α' Εθνική. Είναι πολύ δύσκολο όταν έχεις οικονομικά προβλήματα και υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες να είσαι συγκεντρωμένος μέσα στο γήπεδο. Εμείς από την αρχή ήμασταν σε αυτά, δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο, μπαίναμε μέσα στο γήπεδο, κοιτάζαμε κάθε παιχνίδι στα ίσια και καταφέραμε να είμαστε στη μεγάλη κατηγορία. Η ζωή σε μια τόσο όμορφη πόλη είναι υπέροχη. Πώς είναι η χρονιά φέτος, πώς ήταν η χρονιά? Είναι υπέροχη, η πόλη είναι υπέροχη. Εγώ σαν Λαρισαίος από όταν ήρθα στο Βόλο δεν είχα και καλές αναμνήσεις και εμπειρίες, ας πούμε, την κόντρα που υπάρχει μεταξύ Βόλου και Λάρισας, αλλά από τη στιγμή που έμεινα είναι μια πανέμορφη πόλη, έχει πολλές επιλογές και ο κόσμος αγαπάει το ποδόσφαιρο. Αυτό. Πώς είναι να μεγαλώνεις σε μια άκρος ποδοσφαιρική οικογένεια? Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια? Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι μια μπάλα στα πόδια. Και ακόμα και στην τηλεόραση που κοιτούσα, λέω μόνο ποδόσφαιρο. Έτσι μεγαλώσαμε. Ο πατέρας μου ήταν αρχικός στην πρωταθλήτρια Λάρισα. Αργότερα και ο αδερφός μου κατέκτησε το κύπελλο. Θυμάμαι τον εαυτό μου μόνο μια μπάλα στα πόδια, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Ο πατέρας σου σε επηρέασε καθόλου στο να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα μετέπειτα? Όχι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σε πιέζει το ότι θα ακολουθήσεις. Εγώ από μικρός είχα κλείσει αυτό. Δεν μου είπε ότι πρέπει να γίνεις ποδοσφαιριστής, να συνεχίσει κάτι ή επειδή είναι η οικογένεια. Αυτό είναι ένας άνθρωπος πολύ ήπιον τόνων και ό,τι και άλλο και να επέλεγα θα το δεχότανε. Η μαμά φαντάζομαι πρέπει να είναι πολύ δυναμική για να αντέχεις μέσα σε αυτό το κλίμα στην οικογένεια. Της αρέσει το ποδόσφαιρο, παρακολουθεί? Της αρέσει το ποδόσφαιρο. Σου λέει την άποψή της? Είναι υπερπροστατευτική, είναι πάνω από όλους μας, στη διατροφή, στα πάντα. Αλλά το μόνο ελάττωμα για μένα, δεν είναι ελάττωμα, είναι ότι δεν παρακολουθεί τους αγώνες. Δεν βλέπει τα παιχνίδια? Από το τότε που έπεσε ο πατέρας μου, ο Γιώργος και εγώ, δεν έχει δει κανένα παιχνίδι μας. Ξέρει ποδόσφαιρο? Φοβάται τραυματισμούς και τέτοια. Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν παρακολουθεί τα δικά σας παιχνίδια ή γενικά δεν παρακολουθεί? Παρακολουθεί παιχνίδια. Ποδόσφαιρο. Αλλά δεν παρακολουθεί τους αγώνες που αγωνιζόμαστε εμείς, ναι. Super League του χρόνου. Μια δύσκολη κατηγορία. Στα σαλόνια πλέον
ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος του χρόνου του ποδοσφαίρου. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, για τον κόσμο, τον Βόλο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, ένα μήνυμα? Κοιτάξτε, η ομάδα έγινε πριν 2 χρόνια, έτσι. Από τη ΓΑΜΑ Εθνική κατάφερε να ανεβεί στη Β' και φέτος είμαστε στη Super League. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ο κόσμος ήταν από την αρχή, από τον πρώτο χρόνο ίδρυσης, δίπλα στην ομάδα. Είχαμε αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Πιστεύω ότι του χρόνου θα αυξηθεί κιόλας, γιατί είναι διαφορετικό να παίζει με ομάδες Super League. Αυτό. Περιμένουμε τον κόσμο στο γήπεδο και περιμένουμε να αυξηθεί. Φιλοξενήσαμε τις προάλλες στην κάμερα του Γκαζέτα και τον Βασίλη Μάντζη, τον επιθετικό σας, ο οποίος έχει βρει τον τρόπο, έχει βρει το κουμπί να ξεκλειδώνει τις αντίπαλες άμυνες και βοήθησε σημαντικά φέτος. Μας μίλησε για το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια. Θα μας βάλεις λίγο εκεί στα αποδυτήρια του Βόλου και ποιος είναι το πειραχτήρι, τι γίνεται μέσα εκεί, ποιος είναι αυστηρός, ποιος είναι ο πιο αστείος εντός εισαγωγικών. Είναι κάτι που πραγματικά πρώτη φορά το έχω συναντήσει όσα χρόνια παίζω ποδόσφαιρο. Από τότε που ήρθα στην ομάδα και τα παιδιά με υποδέχτηκαν με ωραίο τρόπο. Είχαν ένα κλίμα, δηλαδή είναι σπάνιο να βλέπεις να πίνεις καφέ με τους συμπαίκτες και να πίνεις καφέ με 15 και 20 άτομα μαζί. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται σε άλλες ομάδες. Δηλαδή δεν υπάρχουν κλίκες στο Βόλο, στα αποδυτήρια. Είμαστε όλοι πειραχτήρια, επειδή περάσαμε, πιστεύω, δύσκολα μέχρι να φτάσουμε σε μια ομάδα που να είναι μοντέλο, να μας έχει όπως μας έχει, να πληρωνόμαστε 28 του μήνα και όλα αυτά. Και θεωρώ ότι με το που ήρθαμε σε αυτή την ομάδα, αλλάξαμε και τον τρόπο σκέψης όλοι μας και κοιτάξαμε μόνο να παίξουμε ποδόσφαιρο. Το απολαύσατε δηλαδή. Ναι, είναι κάτι που, ναι. Και ο πέρυσι από τη ΓΑΜΑ Εθνική και φέτος μπαίνουμε στο γήπεδο και απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο. Σε συζητήσεις με τους συμπαίκτες του, τι λέτε για την χρονιά που έρχεται? Καταρχήν, φοβηθήκατε κάποια στιγμή ότι μπορεί το πρωτάθλημα να χαθεί φέτος, όταν ήρθαν αυτά τα στραβά αποτελέσματα στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου? Όχι, ακόμα και τότε, όταν ήρθαν οι τρεις συνεχόμενες ήττες, μέσα από βοητήρια υπήρχε το κλίμα ότι εμείς είμαστε η καλύτερη ομάδα, πιο ποιοτική και εμείς ανέβαινε στη Super League. Δεν υπήρχε ούτε μια στιγμή αμφισβήτηση από τον καθένα μας για την ομάδα και για τους εαυτούς μας. Ποια είναι η πιο δύσκολη ομάδα που αντιμετωπίσατε? Θυμάσαι κάποιο παιχνίδι από τη φετινή πορεία ναι, που σας δυσκόλεψε αρκετά? Ναι, πιστεύω ότι η ομάδα που ήταν πάρα πολύ καλή και ποιοτική και πολύ ωραία ποδόσφαιρο είναι ο Εργοτέλης. Για μένα είχαμε πάρα πολύ πίεση. Και μέσα στην έδρα μας κιόλας, που ήρθαμε 1-1, είχε πολύ πίεση το παιχνίδι. Όνειρα. Έχουμε. Ποιο είναι το δικό σου ποδοσφαιρικό όνειρο, Αλέξανδρε? Κοιτάξτε, πιστεύω κάθε ποδοσφαιριστής Έλληνας, άμα δεν έχει παίξει στην μεγάλη κατηγορία, είναι ένα όνειρο για αυτόν. Για μένα το όνειρό μου είναι αυτό. Θέλω να μείνω στην ομάδα του Βόλου, έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, να παίξω στην μεγάλη κατηγορία. Αλλά το πω λίγο παραπέρα. Θεωρώ για προσωπικό μου όνειρο να αγωνιστώ στο εξωτερικό, σε ομάδα του εξωτερικού. Ο αδελφός σου το έχει κάνει αυτό, το κάνει αυτό. Τι σου λέει, ποιες είναι διαφορές το να αγωνίζεται ένας παίκτης στο εξωτερικό από ότι να παίζει ποδόσφαιρο εντός συνόρων στην Ελλάδα? Έχουν πολύ διαφορετική νοοτροπία. Είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει αποτέλεσμα νίκη ή τα ισοπαλία, είναι το ίδιο. Και για τους φιλάθλους και για τον πρόεδρο, για τον κόσμο, για όλους. Δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Ξέρουν ότι τα λεφτά τους θα είναι την τάδε ημερομηνία στην τράπεζα. Δεν ασχολούνται με εξωγενείς παράγοντες. Αλλά το πιο βασικό, εγώ πιστεύω, που έχω πάει και έχω δει είναι η συμπεριφορά του κόσμου και του προπονητικού τίμου όταν έρχονται ήττες. Δηλαδή είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει υπομονή ο Έλληνας φίλαθλος, δηλαδή. Ναι. Τη μία Κυριακή πιστεύω ο ένας παίκτης είναι θεός και την άλλη δεν κάνει για την ομάδα, πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο γενικά για το πρωτάθλημα της Super League το φετινό. Βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να κατακτά το πρωτάθλημα μετά από τρεις σχεδόν δεκαετίες, από τότε που έπαιζε ο πατέρας του ποδόσφαιρο έχει να πάρει τίτλο. Θέλω το σχόλιο σου. Θεωρώ ότι φέτος αυτά που έχω παρακολουθήσει είναι πιο ολοκληρωμένη ομάδα. Και σε θέμα budget, βάθος στον πάγκο, σε όλα. Και δεν είναι τυχαίο ότι θα κατακτήσει τον τίτλο και πιστεύω θα κάνει και τον double προσωπικά. Θεωρώ θα κάνει τον double. Μετά έχουμε δει και όμως κάποιες εκπλήξεις που δεν τις περίμενα, όπως η Λαμία. Να έχει κάνει τόσο καλή πορεία, να έχει σωθεί πολύ εύκολα. Να κοίταζε και λίγο την Ευρώπη και να έχει φτάσει και στους 4 του κυπέλου. Άρα η Πανετολικό είχαμε δυνατές ομάδες. Ήταν ομάδες είναι που και ο Άρης χρειαζόταν στη Σούπερ Λίγα τόσα χρόνια. Είναι μια ομάδα με δυναμική κόσμο.
Αυτό, η Λάρισα είναι μια ομάδα εγγύηση, εντάξει. Ευρώπη. Ποια ομάδα υποστηρίζει ο Αλέξανδρος? Υποστηρίζει Γιουβέντους. Θέλεις δηλαδή να την δεις στον τελικό? Και γιατί όχι να μην κατακτά. Προφανώς για να υποστηρίζεις και Γιουβέντους, είσαι θαυμαστής. Έχεις ως πρότυπο τον Ρονάλντο. Είμαι θαυμαστής του Ρονάλντο, αλλά μου αρέσει και η αμυντική λειτουργία της ομάδας. Δηλαδή κάνουν άμυνα για σεμινάριο. Πώς πανηγυρίστηκε η άνοδος? Όταν μάθατε ότι και μαθηματικά έχετε εξασφαλίσει την άνοδο στη Super League, πώς, τι επικράτησε? Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε εμείς να κερδίσουμε και περιμέναμε και συνδυασμό το αποτέλεσμα του Απόλλωνα με τον Εργοτέλη να έρθει η ήττα του Απόλλωνα ή η Χ. Μόλις, εντάξει, το δικό μας παιχνίδι είχε τελειώσει σχετικά νωρίς και όλοι πέθησε μέσα στο γήπεδο, είχαμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας στον πάγκο, γιατί θέλαμε να ακούσουμε το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού. Μόλις έλειξε το παιχνίδι και καταλάβαμε ότι είμαστε και τυπικά πρωταθλητές, μέσα στο γήπεδο κάναμε σαν μικρά παιδιά. Με το σφύριγμα της λήξης φορέσαμε φανέλες πρωταθλητών, σαμπάνιες και μέσα στα βοητήρια. Εντάξει, αυτό που έγινε στα βοητήρια δεν είναι... Πρώτη φορά για σένα. Πρώτη φορά. Περίεργα συναισθήματα? Ήταν πολύ περίεργα. Εντάξει, συγκινήθηκα κι εγώ και όλοι. Όταν έφυγες από το γήπεδο, το πρώτο τηλεφώνημα σε ποιον ήταν? Το πρώτο τηλεφώνημα στον αδερφό μου. Σε ποιον από τους δύο, για αποκάλυψε το τώρα. Στο Γιώργο, πες, εξωτερικό. Τι του είπες? Του είπα ότι καταφέραμε αυτό που είχαμε βάλει στόχο. Περίμενε και αυτός να ακούσει, γιατί μου είχε πει ότι πιστεύω ότι αξίζει να πάει στο Super League και μόλις το είπα, ούριαζε σαν μικρό παιδί και αυτός στο τηλέφωνο. Χάρηκε. Χάρηκε πολύ. Σου έχει δώσει συμβουλές για την καριέρα σου? Τι πρέπει να κάνεις, τι δεν πρέπει να κάνεις? Όχι, είναι άτομο που δεν θέλει να μπλέκεται. Απλά το μόνο που μου λέει είναι καθημερινή δουλειά και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει από μόνο του.